συνθήκες απομάκρυνσης τέτοιων αντικειμένων, ώστε να μην παρατηρηθεί και φέτος αυτό το φαινόμενο. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες, κύριε Ανδρέου, και ελπίζουμε να αποφευθούν δυσάρεστα περιστατικά και να αποφευθούν χειρότερα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο θέμα των ευρωεκλογών και μαζί μας είναι η υπεύθυνη τύπου Γραφείου Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, όπου υπάρχει ένα σποτάκι, δηλαδή αρχίζει η εκστρατεία, έτσι ώστε όπου θα καλέσουν και τους πολίτες να σπεύσουν, να ψηφίσουν, να αξιοποιήσουν καλύτερα την ψήφο τους. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Πιερίδου. Κυρία Πιερίδου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι εντατικοποιούνται οι εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου για τις ευρωεκλογές. Ναι, ακριβώς. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε την δεύτερη φάση της επικοινωνικής μας εκστρατείας και θέλουμε να υπογραμμίσουμε βασικά πόσο σημαντικό είναι να προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να δείξετε το βιντεάκι. Θα το δείξουμε στη συνέχεια μετά από εσάς. Αυτό το βιντεάκι βασικά δείχνει διάφορους ηλικιωμένους πολίτες από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι καταθέτουν στις νεότερες γενιές τις προσωπικές τους μαρτυρίες για τη δημοκρατία. Και το μήνυμα είναι ότι κανένας δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο το δημοκρατικό δικαίωμα ψήφου. Βλέπουμε, νομίζω, είναι ξεκάθαρο για όλους μας τι γίνεται στη γειτονιά μας, ας πούμε, στην Ευρώπη, στα σύνορα της Ευρώπης. Και πραγματικά αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, πρέπει να αξιοποιήσουμε την ψήφο μας, να πάμε στις κάλπες και να εκλέξουμε αυτούς που θεωρούμε πιο ικανούς, πιο άξιους να μας αντιπροσωπεύσουν. Ακριβώς επειδή όσο περισσότεροι οι πολίτες πάνε στις κάλπες, τόσο πιο ισχυρή γίνεται και η δημοκρατία. Θα δείτε στο βιντεάκι ότι είναι αρκετά έτσι, συναισθηματικά φορτωμένο, θα έλεγα. Υπάρχουν έτσι, πραγματικά προσωπικές μαρτυρίες, πολύ έτσι, συγκινητικές και το μήνυμα που δίνουν αυτοί οι ηλικιωμένοι είναι ότι για αυτούς ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για να ψηφίσουν και θέλουν να δώσουν αυτό το μήνυμα στους νέους, στις νεότερες γενιές, να μην θεωρούν δεδομένη δημοκρατία, να πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν. Κάθε ψήφος μετρά, ακριβώς για να διαφυλάξουμε και να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας, τη δημοκρατία, την ειρήνη, όλες αυτές τις αρχές και αξίες που παλεύουμε τόσο δυνατά για να τις κρατήσουμε. Άρα, ακόμα ένα κάλεσμα προς τους νέους ψηφοφόρους, κυρία Πιερίδου, και θα έχουμε και την ευκαιρία, όσο πλησιάζουμε στις ευκλογές, να αγγίζουμε και τους στόχους που θα πρέπει να θέτουμε μέσα από την ευρωπαϊκή αυτή διαδικασία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω απλά να κλείνοντας να πω ότι θεωρώ ότι η δημοκρατία πλέον έχει πραγματικά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Λέγαμε και το 2019 ότι οι εκλογές ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αλλά νομίζω αυτή τη φορά πραγματικά η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ και η ψήφος του κάθε πολίτη πραγματικά θα καθορίσει τη μελλοντική μορφή και πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρώπη για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή σε ποια Ευρώπη θέλουμε να ζήσουμε. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να προσέλθει στις κάλπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αξιοποιήστε την ψήφο σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο. Στις φλόγες. Κάτι τέτοιο επηρεάζει τρομερά τη ζωή σου. Ευτυχώς, εσύ γεννήθηκες σε μια εποχή ειρήνης και ευημερίας. Να θυμάσαι πάντα ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν ήταν πάντα δεδομένες και ότι μπορεί να τις χάσουμε πολύ γρήγορα. Πρέπει να είσαι πάντα σε επαγρύπνηση και να μπορείς. Εισήλθαμε λοιπόν στη Μεγάλη Εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε και στη συνέχεια με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τι συμβολίζει η κάθε ημέρα, δηλαδή της Εβδομάδας των Παθών. Τώρα όμως να δούμε μαζί με την προϊστάμενη κλάδου ανταγωνισμού υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή, την κυρία Λίκη Ορδάνου, να την καλωσορίσουμε. Να δούμε για το Πασχαλινό Τραπέζι. Πόσο θα στοιχήσει το Πασχαλινό Τραπέζι και υπάρχει αυτή η πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω.